Χαρά, καλό μήνα σε εσάς, όσους εργάζονται και όσους μας βλέπουν. Διευθύνων σύμβουλος. Θα είναι και δύσκολος μήνας. Δύσκολο. Και εκλογικός μήνας, εκλογικός μήνας. Αλλά δημοκρατικός μήνας. Για μας ευχάριστος μήνας για τους δημοσιογράφους. Όσοι αγαπάνε τη δημοκρατία, νομίζω ότι θα τη στηρίξουν με την ψήφο τους. Οι δημοσιογράφοι να έχουν και δουλειά, έτσι. Οι δημοσιογράφοι έχουν συνέχεια δουλειά, αρκεί να την κάνουμε με δεοντολογία και προσοχή. Εσείς προσπαθείτε, αλλά δεν είναι γενικότερο το φαινόμενο. Προσπαθούμε. Πάλι καλά. Χειροτερεύει. Υπάρχει κάποιο που μας λέει ότι προσπαθούμε. Η δουλειά μας χειροτερεύει. Κυρίως λόγω ορισμένων ιδιοκτητών, φρέσκων και παλιότερων. Λοιπόν, το θέμα μας είναι η Βενεζουέλα. Σας φωνάξαμε εδώ για τη Βενεζουέλα. Είδατε την κατάσταση που επικρατεί τις τελευταίες δύο ημέρες. Χθες ουσιαστικά έγινε μια προσπάθεια πραξικοπήματος κατά του Νικολάς Μαδούρο. Ό,τι και να έχει γίνει στις εκλογές, ό,τι και να έχει γίνει στις εκλογές, είναι εκλεγμένος πρόεδρος. Τώρα, αν έγινε νοθεία και έχουν αποδείξεις, να το δούμε. Ήταν προσπάθεια πραξικοπήματος. Και αυτό ουσιαστικά. Είναι από μόνο του, μιλάει από μόνο του. Είναι πολύ βαριά η κατάσταση στη Βενεζουέλα εδώ και πολύ καιρό. Χρόνια. Όχι χρόνια. Χρόνια. Γιατί νομίζω ότι μετά αυτή την η κατάσταση μετά το 15 η στροφή. Είναι. Όχι, όχι. Αναφέρομαι ουσιαστικά η Βενεζουέλα πήρε ένα άλλο δρόμο όταν ξεκίνησε, ας το πούμε έτσι, η προεδρική θητεία του Τσάβες. Mm. Που τώρα μας έχει αφήσει χρόνος. Ο διάδοχός του, ας το πούμε έτσι, είναι ο Μαδούρο. Τα ξέρετε αυτά. Mm. Δεν ξέρω πόσοι από όσους μας βλέπουν τα παρακολουθούν. Με δημοκρατικές εκλογές έβγαινε και ο Τσάβες και ο Μαδούρο. Mm. Νομίζω όμως ότι ο Μαδούρο δεν έχει το ανάστημα το πολιτικό που είχε ο προκάτοχός του αφενός και αφετέρου μιλώντας πολιτικά πρωτίστως, επειδή όποιος κυβερνά έχει τις πρώτες ευθύνες, mm-hmm. η πολιτική κατάσταση σε ένα μεγάλο βαθμό το έχει φύγει από το χέρι. Και αυτό είναι το πρόβλημα για μια πολιτική εξουσία που είναι νόμιμη, μεν, mm-hmm. αλλά όταν φτάνει στο σημείο να αντιμετωπίζει μια ουσιαστική διαίρεση της κοινωνίας και του πολιτικού σκηνικού, παρά τις ακρότες και τις επεμβάσεις που ασκούν mm-hmm. στη γειτονιά. Η σημερινή ηγεσία των ΗΠΑ, ο Τραμπ, δεν υπήρχε περίπτωση ο Τραμπ να μην ασχοληθεί και με τη Βενεζουέλα, όπως ασχολήθηκε και με τη Βραζιλία, με διαφορετικούς όρους και τρόπους. Mm. Τώρα θα πει κανείς πάνω σε ποια πολιτική μπορεί να δοθεί μία διέξοδος. Νομίζω φάνηκε από τις πρόσφατες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις χθεσινές δηλώσεις της κυρίας Μογκερίνη, τις οποίες χαιρέτησε και ο κύριος Κατρούγκαλος, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Έλληνας, που είπε ότι μόνο μέσα από πολιτικό διάλογο. Mm-hmm. Χωρίς βία και αναζήτηση πολιτικής δημοκρατικής διεξόδου, συνεπώς δημοκρατικές. Εκλογές λοιπόν. Καθαρές εκλογές. Καθαρές εκλογές. Στο ρεπορτάζ. Με παρατηρητές, παιδιά. Μόνο έτσι μπορεί να δοθεί διέξοδος. Αλλιώς θα προκύψει, όπως το επιθυμούν πολλοί, μια εμφύλια αναμέτρηση, όπως είπε και η καλή συνάδελφος, γιατί αν ανοιχτή επέμβαση δεν πρόκειται να γίνει. Όμως θέλω να επισημάνω ότι αυτή τη φορά mm-hmm. είχε τα χαρακτηριστικά ενός οργανωμένου τρόπου ανατροπής του Μαδούρου, διότι ο ίδιος ο Πομπέο που αναφέρθηκε πριν χρησιμοποίησε και τα ονόματα του Υπουργού Άμυνας της Βενεζουέλας και του Αντιπροέδρου του κόμματος του Μαδούρου. Που βέβαια, ως απάντηση μετά ο Μαδούρο χθες βράδυ στην ομιλία που έδωσε, μήνυμάτι, ναι. όχι τυχαία για να απαντήσει ότι δεν έχει διασπαστεί αυτή η πολιτική ηγετική πλευρά, είχε δίπλα του στη συνέντευξη τύπου και τον Υπουργό Άμυνας και τον Αντιπρόεδρο του κόμματος του, για να δείξει ότι τουλάχιστον διαχειρίζεται τη δική του πλευρά πολιτικά με σταθερότητα. Αλλά η αστάθεια και η εκρητικότητα είναι διεθνής πλέον. Να σας διακόψω να βάλουμε μια ανατελεία. Να καλωσορίσω στην παρέα μας τον κύριο Δημήτρη Παντούλα, είναι πολιτικός αναλυτής. Είναι αυτή τη στιγμή στη Βενεζουέλα. Γεια σας. Καλησπέρα.